Θέλεις να μου πεις τι κάνουμε σήμερα, καταρχήν? Σήμερα θα κάνουμε ξηφία. Ψάρι. Ψάρι. Ακριβώς. Είναι και της ημέρας και καλά. Είναι της ημέρας. Α, μπράβο. Κυριακή των Βαΐων σήμερα. Ακριβώς. Χρόνια πολλά και όλες. Χρόνια πολλά, να είμαστε καλά και καλό μήνα. Και καλό μήνα. Πρώτα Απριλία. Μάλλον μου κάνετε πλάκα εδώ μέσα. Εμείς δεν είμαστε. Και εσύ τώρα κάτι έχεις κάνει εδώ πέρα. Όλο το ανοίγεις το χώρο. Δεν μπορώ να σου πω. Δεν μπορείς να μου πεις. Δεν μπορώ. Εντάξει. Κυριακή των Βαΐων λοιπόν. Γιατί βγήκε αυτή η γιορτή? Γιατί την έχουμε? Δεσποτική μεγάλη γιορτή της θρησκείας μας. Ναι. Μετάβαση και μαθαίνω κι εγώ. Από Σαρακοστή στη Μεγάλη Εβδομάδα. Να πάρουμε όμως μία ανάσα, να δούμε τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε. Και σου έχω κι άλλα νέα σήμερα, αλλά σε λίγο. Μα θα δούμε. Πάμε. Για τον ξηφία του Στέλιου θα χρειαστούμε 3 φέτες ξηφία ωκεανός, ελαιόλαδο άριστον με λεμόνι, αλάτι μαλαΐων health trade, πιπέρι, λεμόνι, μία ντομάτα, κρεμμύδι ξερό. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Από σήμερα κοντά μου θα έχω φρέσκο χυμό ανανά που το βρίσκεις μόνο στη συγκεκριμένη εταιρεία. Μάλιστα. Το πιστεύεις πόσα πράγματα έχει, θα σου το πω όμως σε λίγο, να πάω να πιω μια γουλίτσα. Να το ευχαριστώ γιατί είναι ο μόνος φρέσκος χυμός και έχει μέσα και τις ίνες από ανανά. Και τις ίνες. Γιατί συγγνώμη, άμα θέλεις να φτιάξεις τον ανανά, που εγώ τον λατρεύω τον ανανά, για να φτιάξεις το χυμό. Θα πρέπει να το περάσει από τον αποχυμωτή. Ωραία. Εδώ πέρα όμως εγώ σου έχω 2 με 3 ανανάδες golden, παρακαλώ πολύ. Στρι Λάγκα, τι νομίζεις? Και να τους πιεις το ποτήρι. Εν πάση περιπτώσει, ξεκίνασαι. Ναι, εγώ ξεκινάω και εσύ κάνει τη δίαιτα όταν. Μύριζε, μύριζε. Α, λες και δεν δοκιμάζεις, θα βάλει. Κομμένος. Λοιπόν. Στην υγειά σας πω, λατρεύω, λατρεύω. Εμείς θα αρχίσουμε με το λάδι μας. Τι λάδι έχουμε? Λοιπόν, έχω να σου πω τώρα ιστορία μεγάλη από Άριστον. Δεν υπάρχουν οι μυρωδιές και οι γεύσεις που έχει. Ναι. Και αυτό στο λάδι αλλά και στο βαλσάμικο. Τώρα γιατί επέλεξες το λεμόνι? Γιατί θα κάνουμε και με τη σάλτσα λεμονιού και έτσι παίρνει καλύτερο άρωμα ο ξηφίας. Που είναι Άριστον. Ακριβώς. Έτσι, μπράβο. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις πάρα πολύ. Λοιπόν, λίγο να κάψει. Μέχρι να κάψει, ετοιμάζουμε εμείς τα υπόλοιπα υλικά μας. Λοιπόν. Τι έκανε σήμερα, πώς πέρασες? Α, πάρα πολύ ωραία. Το κόβουμε ροδέλες χοντροκομμένες. Λοιπόν, και τώρα παίρνουμε το ξηφία μας, έχει κάψει το λάδι μας. Παίρνουμε και το χαρτί μας που είναι. Δεν είχε εκεί πέρα χαρτί? Ναι, το χαρτί. Οκ, θα το δούμε κι αυτό. Τώρα θα δεις, δεν βλέπεις εδώ πέρα τι γίνεται. 2-10-57-71-7-61, Κάσιν Κάρι, παρακαλώ τώρα. Να μας έρθει το χαρτί, παιδιά. Το ξέρεις ότι με ένα κλικ σου έρχεται, με ένα τηλέφωνο. Γιατί το κλικ το έχουμε. Με ένα τηλέφωνο ήρθε στην πόρτα σου. Τακ, τακ, χτυπάει η πόρτα και έρχεται. Πάντως ξέρεις και επιλέγεις. Όταν επιλέγεις τα σωστά πράγματα, κοίτα τι βγάζεις. Αποτέλεσμα. Να σου πω λίγο, να πούμε και λίγο τώρα και στους τηλεθεατές αυτό που μου είπες αντικειμενικά και την αλήθεια που μύρισες το συγκεκριμένο λάδι και το γεύτηκες. Για το θέμα του λεμονιού. Για το θέμα του λεμονιού είναι πάρα πολύ καλής ποιότητος, γιατί το λεμόνι μυρίζει ακριβώς όπως το κόβεις για να το βάλεις. Μεσυνία, παιδί μου. Γαργαλιανοί, ξέρουν εκείνοι τι κάνουν. Σίγουρα. Θα μου δώσεις τώρα και το αλάτι του μαλαΐου. Ορίστε, έχω συγκεκριμένο αλάτι. Ωραία. Και έχω λόγο που το κάνω. Να σε ρωτήσω, γιατί μου έχεις πει την προηγούμενη φορά ότι η μαλαΐον θέλεις περισσότερο, αν και έχεις και άλλη μία λατρεία σε αλάτι. Το μαλαΐον είναι ορυκτό. Γι' αυτό. Και το πιπεράκι μας. Πόση ώρα το αφήνουμε τώρα? Δεν θέλει. Το ψάρι δεν θέλει πολύ, στο τριάλι. Αν το είχαμε βάλει στο φούρνο. Δεν είμαι πολύ φίλος στο φούρνο, δεν ξέρω γιατί, έτσι έλεγα και πιο παλιά. Δηλαδή, ας πούμε, αν μου λέγανε χταπόδι στο φούρνο, δεν θα το. Θα έλεγα όχι. Και όταν το δοκίμασα με πατάτες που το έκανε ο θείος μου, εγώ τρελάθηκα. Όχι, είναι. Να ξέρεις να το μαγειρέψεις. Δεν είναι. Αγαπάμε. Κοίτα χρώμα. Δεν υπάρχει το χρώμα. Αγαπάω.
βάζουμε τώρα τα κρεμμύδια μας, όπως είναι εδώ. Τώρα θα κάνουμε τη σάλτσα. Όχι. Α, τι, άσυνε. Θα κάνουμε τη γαρνιτούρα. Α, τη γαρνιτούρα του, όχι τη σάλτσα. Όχι, και μετά πριν το τηγάνι, θα κάνουμε... Θέλει και γαρνιτούρα. Αχ, ωκεανός, ρε παιδί μου. Κοίτα, εδώ να δεις, μυρωδιά. Να σου πω, δεν θα φύγεις μεγάλη εβδομάδα, γιατί έχουμε Κυριακή του Πάσχα. Εννοείται. Θα μας δείτε. Και εκπλήξεις. Α, είπα κι εγώ. Να λέω εκπλήξεις χωρίς να ξέρω τι θα κάνουμε. Καλό αυτό, μ' αρέσει. Έτσι. Μ' αρέσει. Πολλοί σε προσέχουν και λουλουδάκια. Και φρέσκα, αυτό τι είναι? Αυτό μαϊντανός. Μαϊντανός. Τι είναι? Θα το γιάσει. Και δεν είπα μαϊντανός και το μύρισα, δεν τρέπεσαι. Δυόσμος. Ε? Πολύ ροφιντά. Γαρνιτούρα. Μια χαρά με τη δίαιτα. Είμαστε τέλειοι, αρχηγοί. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Κανένα. Με το χυμό μας, με όλο. Τι. Είναι έτοιμο. Και τώρα... Τώρα θα φτιάξουμε σάλτσα. Τώρα θα φτιάξουμε τη σάλτσα. Ωραία. Θα χρησιμοποιήσουμε άλλη. Περίμενε. Πάμε να δούμε τα υλικά και να γυρίσουμε. Υλικά για τη σάλτσα μας. Για τη σάλτσα του ξεφία θα χρειαστούμε ελαιόλαδο άριστο με θυμάρι, 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα, καυκαλίθρες, μυρόνια, αλάτι μαλαίων Health Trade, πιπέρι, άνηθο, μαϊντανό. Λάδι από θυμάρι. Για να φτιάξω. Λάδι από θυμάρι, λάδι από θυμάρι. Ωραία. Ωραία. Πολύ ωραία. Για να δω μυρωδιά τώρα. Η μυρωδιά του θυμαριού. Με το λεμόνι. Λεμόνι έχει την αντίθεση. Τώρα εντάξει, μόνη μου σπίτι για να το έκανα, έπρεπε να έχω δει τη συνταγή στο zoomomorpho.gr. Ναι, πρέπει να δεις τη συνταγή για να κάνεις. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Και τώρα κόβουμε τα μυρωδικά μας. Πεντακάθαρα μυρωδικά. Ένα-ένα, όχι που τα παίρνουμε και ένα-ένα καθαρισμένο. Άνηθο και μαϊντανό. Άνηθο και μαϊντανό. Καλά, κοίτασε εκεί πέρα τώρα, γιατί έχουμε θέμα με αυτό. Με αγχώνεις, δεν μπορώ. Και καίει το λάδι, τσιρτσιρίζει. Α, ναι, τώρα έχει αυτό είναι η δουλειά του. Αχ, Παναγίτσα μου. Και μυρώνει και καυκαλίτσα. Όταν μου είπες μυρώνια και καυκαλίθρες, ούτε καν το ήξερα. Το είχα ακουστά, δεν το έχω δοκιμάσει. Δεν το είσαι δοκιμάσει. Το μενού έχει πολλά σήμερα. Ή θα μου πεις ή δεν θα μου πεις. Δεν θα μου πεις. Εντάξει. Αγαπάμε. Αχ. Λοιπόν, τώρα βάζουμε... Μουσταρδίτσα. Αγαπάω! Ορίστε! Κάσε εγκάρι και πάνω που σκεφτόμουν. Πού είναι, πού είναι! Ορίστε, άντε να έρθει το χαρτί μας. Και άλλη φορά το νου σας. Γενικώς το λέω γιατί προβληματάκια. Ωραία. Λοιπόν, θέλεις να μου φέρεις λίγο πιο κοντά το πιάτο να βάλεις έτσι. Αγαπάω. Τέλειο. Και έχουμε το πιάτο μέσα. Αλλά πριν δοκιμάσω όμως, πάω να δω τα συστατικά μου και γυρίζω. Για τη σάλτσα του ξεφία θα χρειαστούμε ελαιόλαδο άριστο με θυμάρι, 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα, καυκαλίθρες, μυρόνια, αλάτι μαλαίων Health Trade, πιπέρι, άνηθο, μαϊντανό. Περίμενα. Πρώτα μυρίζουμε. Ναι. Χάλια. Τι είναι δεν πιο ωραίο, τρώγεται. Πω, πω. Δεν τρώγεται, να για πέταμα. Τι είναι πιο ωραίο. Μην το κάνει κανένα.
Το λάδι, η καυκαλίθρα. Όλα είναι υλικά εξαιρετικά. Εντάξει. Έχουν όλα τα αρώματα τα δικά τους διαφορετικά. Μύρισε τα οποία Ελλάδα, ταιριάζουν. Μου. Ακριβώς. Μύρισε Ελλάδα. Σου βγάζω το καπέλο. Κι εγώ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όταν θέλεις επαγγελματικό εξοπλισμό, μία είναι επιλογή σου. Stockhouse Center.